Τώρα να έρθουμε στις φωτιές που άναψε με ανάρτησή του ο πρόσφατα απολυθής οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θήμιος Γεωργόπουλος, είναι μαζί μου ο Αντώνης Τζολέτος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ α, λέει η Αντώνη ότι το δάνειο Κασελάκη δεν χρησιμοποιήθηκε για να πληρωθούν μισθοί, γιατί όταν ήρθε... Αυτοί είχαν ήδη πληρωθεί. Ναι, και μάλιστα παραθέτει και συγκεκριμένε ημερομηνίε και μιλάει και για δολοφονία χαρακτήρων. Μπορούμε να δούμε τι ακριβώς, ποια ακριβώ ήταν η ανάρτηση του κυρίου Γεωργόπουλου. Λέει πω το δάνειο του Στέφανου Κασελάκη μπήκε στο λογαριασμό της Left Media το απόγευμα της Παρασκευής 29 Δεκεμβρίου. Ενώ το δώρο των Χριστουγέννων, λέει ο κύριος Γεωργόπουλος, τον εργαζομένο στα ΜΜΕ, είχε καταβληθεί ήδη την 5η 21 Δεκάτου, 8 μέρες πριν δηλαδή. Και η μισθοδοσία των εργαζομένων για Δεκέμβριο την Παρασκευή το πρωί 29 Δεκάτου 2023. Και έρχονται τώρα κομματικέ πηγέ από την Κουμουνδούρου που αναγκαίνουν μηνύσει, επιτροπή διοντολογία για τον κύριο Γεωργόπουλο και λένε ότι δεν λέει την αλήθεια και να φέρουν τις δικές τους ημερομηνίες. Τι λένε λοιπόν από την Κουμουνδούρου, πως η αλήθεια είναι, την οποία γνωρίζει άριστα, ότι 20.000 ευρώ είχαν μπει στο Ταμείο στις 21 Δεκεμβρίου για την καταβολή τμήματος του δώρου Χριστουγέννων και άλλες 210.000 ευρώ 29 Δεκεμβρίου και ώρα 9.01 με την καταβολή της μισθοδοσίας στους εργαζομένους να ξεκινά περίπου μια μισή ώρα αργότερα, στις 10 και 26 ε, πρόμεση Μάλιστα, Α, αυτό τώρα θεωρητικά είναι εύκολο να φανεί ποιο ε, λέει αλήθεια και ποιο λέει ψέματα, αφού υπάρχουν τα έγγραφα τα τραπεζικά. Και τα οποία τα το έχουν δούμε. δώσει τη δημοσιότητα ήδη από τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σου πω. Μάλιστα. Οι Ωραία. Τώρα πηλίες. έχουμε και μία εξέλιξη που αφορά στον κύριο Όθωνα Ηλιόπουλο. Υπάρχει θέμα συμβίβαση του α, Αντώνη. Να το δούμε. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε και έχουμε επιβεβαιώσει πρόσφατα είναι ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χάρβαρτ ζητεί, όπω μα είπανε, ε, αυστηρή στεγανοποίηση ανάμεσα στι δύο ιδιότητε. Από τη μία του καθηγητή που έχει ο κύριος Σιλιόπουλο εκεί, και από την άλλη του βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι αυτό το ζητούν ακόμα και από του Αμερικανού καθηγητέ, οι οποίοι έχουν εκλεγεί αντίστοιχα στι ΗΠΑ. Την... Να δούμε τι σημαίνει αυτό και τι θα πράξει ο κύριο Ηλιόπουλο για να μπορεί να είναι και στι δύο θέσει από τη στιγμή που ζητάνε αυτή τη διάκριση από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χάρβαρντ. Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια. Θα σε ευχαριστήσω πολύ.